Κυρίες και κύριοι, με ένα νομοσχέδιο 205 άρθρων ψηφίζουμε σήμερα δύο ποινικοί με τίτλο «Επάνωδος στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα». Δυστυχώς, η μόνη κανονικότητα που εμφανίζεται είναι η παγκόσμια κανονικότητα επαναλαμβανόμενων κρίσεων ενδογενών, όπως η μεσονομική του 8, ή εξωγενών, όπως ο COVID-19 ή η κρίση της κλιματικής αλλαγής. Αυτές τις κανονικότητες, εξωγενείς και ενδογενείς, πληρώνουν οι εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίοι, τα αδύναμα στρώματα, οι ευάλωτοι, οι ανάπηροι, οι γυναίκες, τα παιδιά. Αυτές οι κανονικότητες διευρύνουν τις ανισότητες. Διότι οι νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις όπως η δική σας χρησιμοποιούν αυτές τις κρίσεις ως ευκαιρία για να αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπέρ των μεγάλων συμφερόντων και για τη διάλυση του κοινωνικού κράτους. Σήμερα όλοι οι διεθνείς οργανισμοί από τον ΟΣΑ ως το ΔΝΤΟΥ συμφωνούν ότι θα δοκιμαστούν οι χώρες που δεν έχουν ισχυρό κοινωνικό κράτος, δηλαδή υγεία, παιδεία, πρόνοια. Και κυρίως ο Ευρωπαϊκός Νότος, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα. Όσο και αν προσπάθησε ο ΣΥΡΙΖΑ σε δύσκολες συνθήκες μνημονίων να στήσει τα πόδια του το κοινωνικό κράτος, η Νέα Δημοκρατία με την έλευσή της στην εξουσία μείωσε με το καλημέρα τις δαπάνες για αυτό το κοινωνικό κράτος και υπονόμευσε το δημόσιο χαρακτήρα του και το δωρεάν. Σήμερα ομνύει υποκριτικά στο ΕΣΥ, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και προετοιμάζει την πρημοδότηση των κλινικαρχών και όλων των ιδιωτικών επιχειρήσεων υγείας που δεν έβαλαν βέβαια πλάτη στην πανδημία. 205 άρθρα στο νομοσχέδιο και ούτε ένα για να δικαιολογήσει τον τίτλο «Επάνωδος στην κοινωνική κανονικότητα». Ποια είναι για σας η κοινωνική κανονικότητα? Ούτε ένα άρθρο του σχεδίου για να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη καταστροφή που υπέστησαν τα νοικοκυριά της χώρας από την ταράκωση των εισοδημάτων τους λόγω της κρίσης της πανδημίας. Η μόνη κυβέρνηση που δεν πήρε κανένα μέτρο από όλα τα κράτη της Ευρώπης, τα οποία εξαγγέλουν γενναία ενίσχυση των νοικοκυριών. Η σημερινή κρίση λόγω πανδημίας έχει μια μεγάλη ιδιαιτερότητα, την οποία η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει, δεν πιστεύω ότι είναι αυτό, αλλά να κατανοήσει και ο ελληνικός λαός θα το πληρώσει δυστυχώς ακριβά. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι η κρίση λειτουργεί αυτή ως καταλύτης για την ασύμμετρη διεύρυνση των ανισοτήτων στην ελληνική κοινωνία. Τι σημαίνει ασύμμετρη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων στην κοινωνία? Σημαίνει ότι η ζώνη επισφάλειας και φτωχοποίησης διευρύνεται από τα όρια της κοινωνίας, δηλαδή τους αδύναμους, τους φτωχούς, τους αποκλεισμένους, προς το κέντρο της κοινωνίας. Δηλαδή τα μεσαία, τα ανώτερα στρώματα, ακόμη τα μεσαία ανώτερα, αλλά και τα ανώτερα στρώματα. Γι' αυτό το λόγο, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, όπως το μετανομάσατε σε ΚΕΑ, το μετανομάσατε το ΚΕΑ, για την ακραία φτώχεια, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση, γιατί πλήττονται τα μεσαία στρώματα που εξαπατήθηκαν μεν και σας ψήφισαν, τα αφήνετε δε σήμερα στην τύχη τους. Η κυβέρνηση ούτε καν αύξηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος δεν κάνει, το οποίο θα μπορούσε τουλάχιστον αυτό για να προλάβει τη ραγδαία φτωχοποίηση. Πόσο μάλλον να μπει στον κόπο να σκεφτεί ότι χρειάζεται ένα νέο δίκτυο ασφάλειας. Αυτό το νέο δίκτυο ασφάλειας, στο μένουμε όρθιοι δύο του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε εκπονήσει και ονομάζεται εισόδημα έκτακτης ανάγκης, το οποίο στο πρόγραμμα το δικό μας κοστίζει 3,5 δις για 4 μήνες και είναι καλύπτει 1,9 εκατομμύρια νοικοκυριά με 4 εκατομμύρια περίπου συμπολίτες μας. Είναι η μερική αναπλήρωση του χαμένου του εισοδήματος. Λέξη γι' αυτό, κανείς σας. Ούτε για αστείο ο κύριος Σταϊκούρας δεν κατάλαβε από αυτό ή δεν αναφέρθηκε σε αυτό. Το εισόδημα έκτακτης ανάγκης έχει νέα δομή, περιλαμβάνει νέες κοινωνικές ομάδες που πλήττονται από την πανδημία. Δηλαδή όλους τους άνεργους, τους επισφαλώς εργαζόμενους, τους εργαζόμενους με μπλοκάκι, τους ανάπηρους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους καλλιτέχνες, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους αλληλείς. 1.900.000 άτομα που με τις οικογένειές τους αθροίζουν 4 εκατομμύρια.
Αυτοί οι 4 εκατομμύρια είναι αόρατοι για την κυβέρνηση. Τα νοικοκυριά που έχουν ένα τουλάχιστον μέλος τους από αυτές τις πληττόμενες κατηγορίες μπαίνουν στην ενίσχυση του εισοδήματος έκτακτης της ανάγκης και παίρνουν για τετραμελή οικογένεια με 2 παιδιά 800 ευρώ. Ο πρώτος δηλαδή 400, η γυναίκα του ή άλλο μέλος ενήλικα 200 και κάθε παιδί 100. Είναι χρήματα που δεν αποταμιεύονται, δεν βγαίνουν σε offshore, ρίχνονται στην αγορά, τζίρος για τα μαγαζιά, για να μην κλείσουν. Αυτά κάνουν στην Ιταλία, στην Ισπανία, όταν στην Ελλάδα ο πρόεδρος Γεσεβέ μας είπε εδώ μέσα προχθές ότι θα κλείσουν 1 στις 3 επιχειρήσεις. Λένε όλες οι μελέτες των διεθνών οργανισμών ότι θα πληγούν με την πανδημία κυρίως τα παιδιά και ανάπηροι. Τι κάνετε για τα παιδιά? Θα επαναλάβετε το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων που σας άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ από το Σεπτέμβριο? Είχαμε πει ότι το 2021 θα δίναμε σε 600.000 παιδιά, δηλαδή σε όλο το δημοτικό, δωρεάν ημερησίως γεύματα. Είναι απολύτως απαραίτητο σήμερα. Βοηθάει όλους. Όλα τα παιδιά και τους γονείς τους και τα μεσαία στρώματα. Κοστίζει μόνο 170 εκατομμύρια επιπλέον. Περιμένω να δω. Ανοίγεται τους βρεφονιπιακούς χωρίς υγειονομικά πρωτόκολλα για τη σύντηση και σχεδιάζεται να μην περιλάβεται από το Σεπτέμβριο βάουτσερ για τα παιδιά που οι γονείς τους δουλεύουν στο δημόσιο τομέα. Εμείς δώσαμε πέρυσι 280 εκατομμύρια, 220 από τον προϋπολογισμό του κράτους και 60 από το ΑΣΠΑ. Βάλαμε 175.000 παιδιά και σας λέμε να δώσετε βάουτσερ στα παιδιά όλοι που οι γονείς τους είναι στο δημόσιο τομέα. Είναι κόστος 80 εκατομμύρια για 30.000 τουλάχιστον επιπλέον παιδιά. Τέλος. Δεν πήρατε κανένα μέτρο ενίσχυσης και αναπηρίας. Αντίθετα, στο άρθρο 10, η πρότασή σας για την εξέταση από τα ΚΕΠΑ όσων αμαία υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση για επίδομα είναι ανεδαφική και δίνει λάθος στοιχεία. Δεν είναι 8.000 τα αμαία που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, αλλά 18.000 που περιμένουν εδώ και 10 μήνες να πάρουν το επίδομα. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν άλλο εισόδημα. Εμείς ξέροντας ότι το 75% των αιτήσεων εγκρίνονται, έχουμε πει εδώ και 2 μήνες, τελειώνω, ότι έπρεπε να δοθεί σε όλους άμεσα το επίδομα χωρίς εξέταση από τα ΚΕΠΑ, εφόσον έχουν πλήρη φάκελο στον ΟΠΕΚΑ. Ακούστε, το ποσό των αχρεωστήτων καταβληθέντων σε αυτή την περίπτωση θα ήταν μόνο 1,8 εκατομμύρια το μήνα. Για 1,8 εκατομμύρια το μήνα ταλαιπωρείται 18.000 ανάπηρους. Τουλάχιστον διορθώστε το αυτό το άρθρο. Σας ευχαριστώ πολύ.